Κάθε Παρασκευή, όπως σας συνηθίσαμε τόσα χρόνια και σας το λέμε και κάθε Παρασκευή, ένθετο Economy Today. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής Διπλωματίας του Υπουργείου των Εξωτερικών, την κυρία Ειρήνη Γεωργαλά. Σας χαιρετώ, κυρία Γεωργαλά. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Βασιλείου, και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, χαρά μας και εμάς. Να μπούμε όμως στο νόημα αυτού που, αν θέλετε, λέει και ο τίτλος που έχουμε βάλει στο σημερινό μας ένθετο. Να μας δώσετε έτσι με λίγα λόγια ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος και η σημασία, αλλά και η αξία του να υπάρχει και να λειτουργεί και να εξελίσσεται αυτό που ονομάζουμε οικονομική διπλωματία. Βεβαίως. Αρχικά να πούμε ότι τι είναι ουσιαστικά οικονομική διπλωματία. Αφορά στις προσπάθειες που καταβάλει ένα κράτος για την υποστήριξη των οικονομικών του συμφερόντων στο πλαίσιο των εξωτερικών του σχέσεων. Πρόκειται δηλαδή για την αξιοποίηση των διεθνών σχέσεων για προώθηση των οικονομικών συμφερόντων μιας χώρας, χρησιμοποιώντας διπλωματικά μέσα. Η οικονομική διπλωματία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής που εφαρμόζουν τα κράτη. Και βασίζεται στην αντίληψη ότι οι οικονομικές σχέσεις ενισχύουν τις πολιτικές σχέσεις και το αντίστροφο. Συνεπώς, αυτό που πετυχαίνουμε με την οικονομική διπλωματία σε γενικές γραμμές είναι να συμβάλλουμε στην αύξηση της ευημερίας της χώρας μας και παράλληλα να ενισχύουμε τη θέση της στο παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Το Υπουργείο Εξωτερικών, με τις διπλωματικές του αποστολές, οι οποίες ουσιαστικά εκπροσωπούν την Κύπρο στο εξωτερικό, έχει αυτή τη δυνατότητα και θεωρούμε ότι μέσα από συλλογική προσπάθεια σε συνεργασία με τα Υπουργεία και η Υφυπουργεία που έχουν αρμοδιότητα στα επιμέρους θέματα μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Έχουμε υιοθετήσει για πρώτη φορά μια στρατηγική για την περίοδο 2021 με 2023 και έχουμε θέσει τρεις στρατηγικούς στόχους. Οι οποίοι είναι? Ο πρώτος σχετίζεται με την συμβολή στην αύξηση του εμπορίου. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την αύξηση της ροής των επενδύσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές οι οποίες μπορούν να μετακυλήσουν καινοτομία στην οικονομία και ο τρίτος στόχος αφορά την ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου. Να κάνουμε μια στάση παρά το γεγονός ότι για αυτό το τελευταίο που μου είπατε για την ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου προφανώς και είναι ενδεχομένως και η κορονίδα των προσπαθειών σας στην τελική, αλλά να κάνουμε μια στάση στα όσα αφορούν στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς βλέπουμε αρκετές προσπάθειες στο τελευταίο χρονικό διάστημα για προσέλκυση και εταιριών από διάφορες χώρες τρίτες ως επιτοπλίστων για να φέρουν την έδρα τους εδώ. Αλλά εστιάστε λίγο στα της έρευνας και της καινοτομίας, πώς τρέχουν οι δράσεις που έχετε στα σκαριά. Ακριβώς, ναι. Η καινοτομία περιλαμβάνεται ξεκάθαρα στο επικεντρό των προσπαθειών μας. Αυτό ήταν και η σύσταση των εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της σχετικής μελέτης που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι οποίοι μας είχαν πει ότι παράλληλα με τους παραδοσιακούς τομείς της κυπριακής οικονομίας θα πρέπει να υποστηρίξουμε και νέους ανερχόμενους τομείς και στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε η ανάγκη στήριξης της εμπορευματοποίησης της καινοτομίας. Καθώς διαπιστώθηκε ότι η επικέντρωση της οικονομικής διπλωματίας προς αυτή την κατεύθυνση θα είχε σημαντικό θετικό αντίκτυπο με πολλαπλά ωφέλη για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Παράλληλα, η καινοτομία αποτελεί προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη ανακοίνωση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την προσέλκυση επιχειρήσεων στην Κύπρο από τον Υπουργό Οικονομικών, η οποία επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην υψηλή τεχνολογία, την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία. Τώρα συγκεκριμένα πώς συνεισφέρουμε μέσω της οικονομικής διπλωματίας στην επίτευξη αυτών των στόχων. Γιατί στην τελική αυτό είναι το ερώτημα, πώς εσείς επικοινωνείτε ακριβώς ότι, ξέρετε, η Κύπρος προσφέρει αυτό και αυτό και αυτό. Ουσιαστικά μέσω του δικτύου το διπλωματικό μας αποστολό στο εξωτερικό, αλλά και μέσω των επαφών της διπλωματικής υπηρεσίας στη Λευκωσία με τους ξένους διπλωμάτες που βρίσκονται στη χώρα μας, ενισχύουμε την προβολή του εγχώριου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας,
προωθούμε την Κύπρο ως περιφερειακών κόμβων έρευνας και καινοτομίας και πιο συγκεκριμένα διευκολύνουμε τις επαφές, ενισχύουμε τους δεσμούς μεταξύ ερευνητών, ερευνητικών οργανισμών, μειοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών της χώρας μας με αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό. Αυτό γίνεται σε διμερές επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό, στο πλαίσιο των τριμερών μηχανισμών που έχει δημιουργήσει η Κύπρος με την Ελλάδα και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου. Και για να χρησιμοποιήσω και ένα πρόσφατο παράδειγμα, στις αρχές αυτής της εβδομάδας, στο πλαίσιο του Οικονομικού Διαλόγου 3+1, στον οποίο συμμετέχουν Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα κυπριακά πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και νεοφυείς επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να μάθουν και να ακούσουν τις εμπειρίες αντίστοιχων Ισραηλινών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της καινοτομίας και πιο συγκεκριμένα για τη διασημότητα των τροφίμων. Απότερος στόχος μας μέσα από αυτές τις δράσεις είναι η διεθνοποίηση του οικοσυστήματος της έρευνας και καινοτομίας, είναι η αποκτήση τεχνογνωσίας, η προσέλκυση επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς που μπορούν να μετακυλήσουν καινοτομία στην οικονομία. Και εδώ οφείλω να πω ότι ως Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε μια άριστη συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και με τον επικεφαλής επιστήμονα και λειτουργούμε συλλογικά για την επίτευξη αυτών των στόχων που, όπως έχω πει, είναι και ξεκάθαρη η πολιτική της κυβέρνησης. Ναι, καλά. Άμα δεν τα πηγαίνατε καλά, κυρία Γιώργαλα, θα ήταν είδηση. Να πάμε και σε ένα άλλο, τουλάχιστον εγώ έτσι το θεωρώ, σημαντικό κομμάτι που ενδεχομένως να ενισχύει και τις δικές σας προσπάθειες. Θα ήθελα να μου πείτε για το πώς αξιοποιείτε, εάν αξιοποιείτε και σε ποιο βαθμό, ο απόδημος ελληνισμός, αλλά και η παροικία ενδεχομένως. Είναι πολύ σωστή η επισήμανση σας. Για την επίτευξη των στόχων μας θεωρούμε αναγκαία την προσέγγιση των Κυπρίων του εξωτερικού και πιστεύουμε ότι μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη η συνεισφορά τους στην εθνική μας προσπάθεια. Οι Κύπροι επαγγελματίες του εξωτερικών αποτελούν την καλύτερη σύνδεση και γέφυρα, αν θέλετε, της χώρας μας με τις χώρες στις οποίες διαμένουν και μπορούν να συνεισφέρουν μέσω παροχής τεχνογνωσίας, μέσω των εμπειριών και γνώσεων που έχουν αποκτήσει στους τομείς τους οποίους δραστηριοποιούνται και ταυτόχρονα μπορούν να συμβάλλουν και στην προβολή της χώρας μας μέσα από το δίκτυο των επαφών τους. Και πρέπει να πω ότι είναι συγκινητική η προθυμία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι συνεισφέρουν στη χώρα τους και σε πολλές περιπτώσεις προβαίνουν και ήδη σε επενδύσεις στη χώρα μας. Ως εκ τούτου έχουμε αναπτύξει στενότερους δεσμούς με επαγγελματίες της Κυπριακής Διασποράς και επιδιώκουμε συχνά ευκαιρίες και για αλληλοενημέρωση αλλά και για ανταλλαγή απόψεων μαζί τους. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι σε αυτό το πλαίσιο το 2019 είχαμε διοργανώσει συζητήσεις του Υπουργού Εξωτερικών με Κύπριους επαγγελματίες και επιχειρηματίες σε Λονδίνο και Αθήνα. Το 2020 υπήρξε, όπως ήταν αναμενόμενο, μια διακοπή στις διαζώσεις συναντήσεις, όμως κρατήσαμε ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας και το Σεπτέμβριο φέτος διοργανώσαμε άλλη μια τέτοια εκδήλωση στην Αθήνα για προβολή της καινοτόμου έρευνας των Κυπριακών Πανεπιστημίων. Επίσης, έχουμε μια παρόμοια εκδήλωση που διοργανώνεται τον ερχόμενο Νοέμβριο με τη στήριξη της ΥΠΑ της μας αρμοστίας στο Λονδίνο και των ΕΚΙ Κυπρίων. Συνεπώς, θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο πεδίο αυτό και ευελπιστούμε ότι και θα συνεχίσουμε και θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς μας με την Κυπριακή Διασπορά στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Γιώργαλα, στο λεπτό που μας μένει, για να μην αδικούμε και την ναυτιλία, έναν πολύ σημαντικό τομέα για την Κύπρο και την οικονομία της με μεγάλη συνεισφορά, ίσως ο πιο σιωπηλός εργάτης αυτής της οικονομίας, ο τίτλος που του δίνω εγώ, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και εκεί μια στρατηγική η οποία τρέχει. Εσείς πώς μπαίνετε σε αυτή την εξίσωση, εάν μπαίνετε σε αυτή την εξίσωση? Πολύ σωστά νομίζω το έχετε πει. Είναι σιωπηλός τομέας, αλλά συνεισφέρει τα μέγιστα και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν τον τομέα. Ουσιαστικά το Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει ανακοινώσει
πρόσφατα τη νέα στρατηγική για την ναυτιλία, η στρατηγική Sea Change 2030, η οποία επιχειρεί να διαφοροποιήσει την προσέγγιση της και στοχεύει η Κύπρος να έχει πρωταγωνιστική θέση στη διαμόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής με θετική επιρροή στα παγκόσμια ναυτιλιακά δρόμενα, ιδιαίτερα για θέματα που έχουν να κάνουν με την αειφορία. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει 35 δράσεις και αφορούν την εξωστρέφεια, την προσαρμοστικότητα και την αειφορία της κυπριακής ναυτιλίας. Σε συνεργασία λοιπόν με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, άμεσα έχουμε ξεκινήσει σειρά συναντήσεων διαδικτυακών για ενημέρωση των αρχηγών των διπλωματικών μας αποστολών, ενώ προγραμματίσουμε και δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εδώ στην Κύπρο με ξένους διπλωμάτες. Μάλιστα. Κύριε Γιώργαλά, να σας ευχαριστήσω για αυτή την συνομιλία που έχουμε. Το νερό είναι σταυλάκι, όπως φαίνεται. Εγώ σας ευχαριστώ. Σε σχέση με το κομμάτι της οικονομικής διπλωματίας. Καλή συνέχεια λοιπόν και καλές επιτυχίες, καλή δύναμη. Να πάμε σε αθλητική ενημέρωση εμείς τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη Τσιρόπουλο.